Στις νοτιοανατολικές προσβάσεις του Λυκαβητού, σε σημείο που ήταν κατάφυτο και γραφικό, πριν από την ανάπτυξη και επέκταση της Αθήνας, βρίσκεται η μονία σωμάτων ταξιαρχών, γνωστή από το 17ο αιώνα ως Πετράκη, από τον ανακαινιστή της ιερομόναχο Παρθένιο Πετράκη, το Δημητσανίτη γιατρό και άλλους 6 ηγουμένους διαδόχους του της ίδιας οικογενείας. Στα προγενέστερα χρόνια λεγόταν Κουκοπούλη, ενδεχομένως από τον ιδρυτή ή τον ευεργέτη της. Μαζί με το τετραόροφο κτίριο που ανοικοδομήθηκε το 1936 στην ανατολική πλευρά, αρχικά για τη στέγαση θεολογικού οικοτροφείου, αργότερα και ως σήμερα της Αποστολικής Διακονίας και του τυπογραφείου της, της Ιεράς Συνόδου, του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας, της Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης και των περιοδικών Εκκλησία, Εφημέριος, Θεολογία και της Εφημερίδας Εκκλησιαστική Αλήθεια. Οι δύο πτέρυγες των κελιών, Βορεινή και Νότια, σχηματίζουν το κεφαλαίο γράμμα π, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει το καθολικό, προς τιμήν των πανμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ. Η μονή είναι δημιούργημα του 17ου αιώνα και εξής, η εφεξής παρουσία της ως πνευματικού και θρησκευτικού κέντρου του κλινού άστεως των Αθηνών υπήρξε αδιάκοπη. Έως τότε υφίστατος απλώς ναός ή με κάποια πρόχειρα κτίσματα κελιά, ως μετόχιο της μονής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου επιλεγωμένου Καρέως στις δυτικές υπόρειες του Ημιτού. Οι μοναχοί του Καρέα, επειδή στην απόμερη εκείνη πλαγιά του Ημιτού δεν ένιωθαν ασφάλεια στα χρόνια της τουρκοκρατίας, αποφάσισαν να μετοικήσουν στην ήρεμο και εγκύτερο προς τους κατοικημένους χώρους θέση, όπου λειτουργούσε το μετόχιο των παμεγίστων ταξιαρχών. Με τη σταδιακή μετοίκηση των μοναχών, η μεν των ταξιαρχών ήκμασε, η δε του Καρέα περιέπεσε σε μαρασμό και συν το χρόνο έγινε εκείνη μετόχιο της πρώτης. Η μεγάλη ανάπτυξη όμως σημειώθηκε όταν στην ταξιαρχών εγκαταστάθηκε ο ιερομόναχος Παρθένιος Πετράκης, που ήταν γιατρός και ασκούσε το λειτουργήμα. Ερχόμενος το 1673 από την περίφημη Μονή Φιλοσόφου της Δημητσάνας, έφερε με θεαυτού πλούσιον απόθεμα χριστιανικής πίστεως και αγάπης του μοναχικού βίου. Ως το 1686 που εκοιμήθη εν κύριο, κατόρθωσε να ανακαινήσει τα περί την μονήν κτίρια και υποστατικά που ήταν σε σαθρωμένα και πανέρημα, να αναδείξει τη μονή, να την πρικίσει με κτηματική περιουσία, να ρυθμίσει τα της διοικήσεώς της. Την ίδια τακτική προς όφελος των ταξιαρχών ακολούθησαν και οι διάδοχοί τους στην Ηγουμενία, ο ανεψιώστο ιερομόναχος Ιωακείμ, ο ιερομόναχος επίσης ανεψιώστο Δαμασκηνός γιατρός, ο οποίος παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στους Αθηναίους, Έλληνες και Τούρκους, διέθετε τα έσοδα για την ανάδειξη της μονής Πετράκη, την τοιχογράφηση του καθολικού και την ανακαίνιση της τραπέζης. Και οι Παρθένιος, Άνθιμος, Διονύσιος και Έτερος Διονύσιος, όλη της οικογενείας Πετράκη. Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη της μονής, μόλις το 1777 επί Πατριάρχου Σοφρονίου Δευτέρου έγινε σταυροπηγιακή. Το προνόμιο ανανεώθηκε το 1796 επί Πατριαρχίας Γερασίμου Τρίτου, οπότε εκδόθηκε νέο σιγήλιο γράμμα, από το οποίο ο ιστορικός αρείεται ενδιαφέρουσες ειδήσεις, στηριγμένες σε πραγματικά περιστατικά. Σύμφωνα λοιπόν με το σιγήλιο, καιρικέ περιστάσεις, κοινά βαρύτατα δοσήματα και πολλά αλλεπάλληλα αφόρητα δεινά, ανάγκασαν τον ηγούμενο Διονύσιο Πετράκη να απευθύνει αναφορά προς το βασίλειον κράτος και να αποσπάσει υψηλών προσκυνητών ορισμών, ώστε η μονή μεθόλων των μετοχίων αυτού τσιφλικίων, ζώων, μελισσίων, δέντρων και λοιπών πραγμάτων να αναγνωριστεί βάκφη, βακούφιο δηλαδή ιερό, και να απαλλαγεί εφ' εξής των δοσημάτων και λοιπόν ενοχλήσεων των εν Αθήνες εξουσιαστών. Τότε οι μοναχοί της μονής Αγίας Τριάδος Πάρνηθος ζήτησαν και έλαβαν το ίδιο βασιλικό έλεος του Σουλτάνου και το μοναστήρι τους προσιλώθη αναποσπάστο στην Ασωμάτων Πετράκη μαζί με το μετόχιό του, του Αγίου Νικολάου. Η εξασφάλιση σχετικής ηρεμίας από την πάυση ενεχλήσεων εκ μέρους της τουρκικής διοικήσεως των Αθηνών
επέτρεψε στη Μονή την περαιτέρω ανάπτυξή της και επαύξησε τις δυνατότητες για εθνική και κοινωνική προσφορά. Αύξησε την κλιματική περιουσία της, κατασκεύασε ωραίο περίβολο, όπως μαρτυρεί επιγραφή που υπήρχε στο Βυζαντινό Επιστήλιο. Ανέλαβε υπό την πλήρη οικονομική χορηγία την πάλαια κμάσα σαν κοινήν των ελληνικών μαθημάτων σχολήν του Ιωάννου Ντέκα, επικοινή ωφελία και τη συντήρηση 12 απόρων μαθητών. Ο ηγούμενος της Πετράκη ήταν επίσημα ο προστάτης και έφορος της σχολής. Όταν το 1814 ανέλαβε τη διδασκαλία μαθημάτων στη Σχολή των Αθηνών της Εταιρείας Φιλομούσων ο αρχιμαντρίτης Διονύσιος Πύρος ο Θεταλός, στη δαπάνη για την αμοιβή του συμμετείχε και η Μονή Πετράκη. Μεγάλες υπηρεσίες πρόσφερε και στη διάρκεια της Επαναστάσεως, ενώ μετά την απελευθέρωση το 1834 μεταβλήθηκε σε πυρητιδαποθήκη του νεοσύστατου κράτους και στα περισσότερα κελιά της έμεναν στρατιώτες. Από το 1834 ως το 1846 ήταν και στρατιωτικό νοσοκομείο και οι μοναχοί της, ζώντας υπό την απειλή οριστικής εκενώσεως της Μονής, αναγκάζονταν να μένουν στα μετόχια ή να νοικιάζουν στην πόλη. Εξαιτίας των Βαλκανικών πολέμων, κελιά και ναός επιτάχθηκαν για τις ανάγκες του έθνους και από το 1922 ως το 1925 φιλοξενήθηκαν στη Μονή προσφυγικές οικογένειες, για το λογαριασμό των οποίων η Πετράκη αγόρασε στη Νέα Ιωνία 20 διαμερίσματα και τους τα πρόσφερε, ώστε να επανέλθουν οι μοναχοί της, αφού προηγουμένως χρειάστηκε να ανεγείρει φοιτητική στέγη για τους απόρους φοιτητές θεολογίας που με εντολή της Αρχιεπισκοπής είχαν εγκατασταθεί στο μοναστήρι. Και στη διάρκεια της κατοχής, ο ηγούμενος ήταν πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής Κολονακίου που χορηγούσε 400 μερίδες φαγητού σε εισάρισμα παιδιά κάθε Κυριακή. Το 1944 το κτίριο του οικοτροφείου επιτάχθηκε και λειτουργήσε ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Από το 1971 το καθολικό της Μονής ανακηρύχθηκε με απόφαση της Συνόδου Συνοδικό Παρεκκλήσιο. Αποτελεί κέντρο λατρευτικής ζωής με τις καθημερινές ακολουθίες του που μεταδίδονται αναλοιπώς και από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά η προσφορά της Μονής έχει δύο ακόμη σημαντικές πτυχές. Ηγούμενοι και μοναχοί της στελέχωσαν κέρυες θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά την απελευθέρωση του έθνους και μέχρι σήμερα. Μητροπολίτες, επίσκοποι, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, Αρχιμαντρίτης Χρυσόστομος Παπασαρατόπουλος, πρώτος Ορθόδοξος Ιεραπόστολος στην Κεντρική Αφρική και άλλοι. Πάρα πολλά ιδρύματα, νοσηλευτικά, εκπαιδευτικά και κοινοφελή, ανοικοδομήθηκαν σε γήπεδα τα οποία παρεχώρησε δωρεάν η Μονή, που σημειωτέων δεν τα είχε αποκτήσει από αφιερώσεις χριστιανών, αλλά πάντα είχεν εξαγοράς παραθωμονών, καθώς απαντούσε ο ηγούμενος της Μονής Πεντέλης Κύριλλος Δεύτερος Δεγλέρης στο Επαρχιακό Συμβούλιο Αττικής το 1861. Αναφέρονται μερικά μόνο από τα ιδρύματα αυτά. Ριζάριο Σχολή, Κημητήριο Κηφισιάς, Ακαδημία Αθηνών, Εγινήτιο, Πολυτεχνείο, Σκοπευτήριο Κεσαριανής, Πτωχοκομείο, Μαράσλιος Ακαδημία, Ευαγγελισμός, Αρετέιο, Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, Αστυνομικές Σχολές στο Γουδί, Νοσοκομείο Πέδων, Πλατεία Κεφαλαρίου Κηφισιάς, Νοσοκομείο Συγκρού, Λαϊκό Νοσοκομείο, Σωτηρία, Ασκληπιείο Βούλας, Γενάδιος Βιβλιοθήκη, Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, Πίκπα Βούλας, Θεολογικό Οικοτροφείο, Νίν Αποστολική Διακονία, καθώς και άλλες δωρεές, όχι μικρότερης σημασίας, όπως Άλσος Παγκρατίου, Δασίλειο Πρώτου Ευαγγελισμού κτλ. Από τα αρχικά κτίσματα του μετοχίου, αργότερα ανεξάρτητης Μονής, δεν έχει διασωθεί κανένα πλην του καθολικού, το οποίο δεσπόζει στον αύλιο χώρο και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη προσκυνητή. Έχει αναγερθεί σε τρεις περιόδους. Το παλαιότερο, σώζεται το Ιερό Βήμα και ο Κυρίος Ναός, είναι έργο του 10ου αιώνα. Ο Τρούλος το επισκευάστηκε το 15ο αιώνα. Από πλευράς αρχιτεκτονικής,
ανήκει στον τύπο του τρικόμχου συνθέτου τετρακιώνου εγγεγραμμένου σταυροειδούς, είναι δε το αρχαιότερο δείγμα παρομοίου ναού στη Νότια Ελλάδα. Κατά την ανακαίνιση του 18ου αιώνα, ο παλιός Νάρθηκας αντικαταστάθηκε από νέο κάθετο καμαρωτό κλήτος με τρούλο που στηρίζεται σε πεσούς. Τέλος, ο ναός συμπληρώθηκε με τον Εξονάρθηκα, την πρόσωψη του οποίου στέφει ελληνικό αέτομα. Εργασίες κατά τα έτη 1938 και 1971 προσέδωσαν στην αρχιτεκτονική του καθολικού την πλησιέστερη προς την αρχική του μορφή που είχαν επηρεάσει κακότεχνες επεμβάσεις. Στην Ιερά Μονή φυλάσσονται λείψανα των Αγίων Παρασκευής, Τιμία Κάρα, Μητροδόρας, Κλίμεντος Ρώμης, Κυρίκου και άλλα.